Τώρα εμείς θα περάσουμε με μουσική διάθεση και νοσταλγική βέβαια διάθεση σε μια παράσταση την οποία πολύ αγαπήσαμε και σας τη συστήσαμε εξ αρχής μέσα από την εκπομπή μας. Αγαπήθηκε όμως και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και ζητάτε κι άλλες. Και έρχονται κι άλλες παραστάσεις. Αχ, η ξενιτιά από το καλλιτεχνικό σχήμα Οδυπόρος. Βάψαν και τα πέντε βρε Γιάννη για να κοιμούν. Και βάψαν και τα πέντε βρε παλικαράκι μου. Έλα. Φεγγάρι μάγια μου κάνε. Και περπατώ στα ξένα. Στεριά βλέπεις, τρέξε, η Αμερική, φτάσαμε. Η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη να εκεί στο βάθος. Κοίτα καλά, το ψηλό άγαλμα. Είδες, είδες, τα καταφέραμε, πιάσε τη βαλίτσα. Και φτάναμε, καραβιές ολόκληρες. Τα πρώτα χρόνια μόνο άντρες. Στο Ellis Island μας κατέβαζαν, σταθμός υποδοχής το λένε, για να περάσουμε από γιατρούς πρώτα. Όποιος ήταν άρρωστος, γύριζε πίσω με το ίδιο καράβι. Σακραμέντο και Λοντάι, Σακραμέντο και Λοντάι, Σακραμέντο και Λοντάι, ο Θεός να σας φυλάει. Αχ, ξενιτιά, εδώ συζητάμε για τη νέα φουρνιά, το νέο αέρα, πώς θα σας το πω, τις νέες παραστάσεις, θα σας το πω απλά. Γιατί και το Ηράκλειο θα έχει τη χαρά να ξαναπαρακολουθήσει και όσοι δεν είδατε να είστε εκεί, και ο Άγιος Νικόλαος και τα Χανιά, καλλιτεχνικό σχήμα Οδυπόρος. Πού μας ταξιδεύετε, καλό μεσημέρι, θα πω, στον Κώστα Σφακιανάκη και στον Γιάννη Κιαγιαδάκη, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο σύνολο. Τι κάνετε? Καλά. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Γεια σας. Ξανασμίγουμε. Έτσι. Με πολλά και σημαντικά που αγαπήθηκαν. Τι σας έλεγα εγώ ότι θα έρθουν και άλλες παραστάσεις? Προφητικός ο λόγος μου ή ήταν σαν να διάβαζα βουλωμένο γράμμα? Εντάξει, το κάνουμε συνήθως και έτσι βέβαια. Κάνουμε και το καλοκαίρι και το χειμώνα, οπότε μάλλον την πεπατημένη. Εντάξει, τώρα μην με γεώνεις έτσι. Πάμε λίγο να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει, για εκείνους εννοώ που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πραγματεύεται η μουσικοθεατρική παράσταση αυτή, που ουσιαστικά είναι μουσική παράσταση, αλλά έχει στοιχεία πολύ δυνατά αφήγησης. Κείμενο Νίκης Τρουλινού, με την επιμέλεια του κυρίου Αντωνάκη, πάντοτε με την καλλιτεχνική του, θα λέγαμε, υπογραφή και ταυτότητα. Βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας. Είναι λοιπόν μια παράσταση. Κάπως στα πρότυπα των προηγούμενων τριών παραστάσεων που είχαμε κάνει σε σχήμα Οδυπόρος, δηλαδή το «Παίξε τη τσάνη μου», το «Μπουάτ από τους δρόμους του 60 έως τη σιωπή της δικτατορίας» και το «Μικρές σκηνογραφίες». Δηλαδή υπάρχει πολλή μουσική, υπάρχει θεατρικός λόγος, θεατρικά κείμενα, ηθοποιός που και σε παλαιότερες παραστάσεις και ηθοποιοί που ενσαρκώνουν κάποιους ρόλους ή που αφηγούνται κάποιες καταστάσεις. Και όλα αυτά μπλέκονται πολύ αρμονικά και με πολύ διάθεση και για συγκίνηση και για χαρά και για πλούσια συναισθήματα. Και πάντα βέβαια πίσω προβολή βίντεο που όλα αυτά τα δένει και κάνει έτσι ένα... Ζωντανεύει και το κάνει πιο οπτικοποιημένο σίγουρα. Ένα ωραίο μείγμα, ναι. Συγκίνηση και χαρά, χαρμολύπη και όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως είναι συνυφασμένα με τη ζωή μας. Και τη ζωή μας και στο παρελθόν, αλλά και αυτά που συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς, διαχρονικά θα έλεγα εγώ. Έτσι ακριβώς δεν είναι, όλα βγαλμένα από τη ζωή, δεν είναι και τα κομμάτια.
Σίγουρα και η παράσταση αυτή συγκινεί πάρα πολύ, διότι είναι λίγα τα σπίτια στην Ελλάδα τα οποία δεν είχαν κάποιο ξενιτεμένο, είτε θείο, είτε ξάδελφο, είτε αδελφό, είτε πατέρα. Ή δεν έχουν, ναι, γιατί υπάρχει το brain drain, έτσι, οπότε το φαινόμενο επαναλαμβάνεται. Άρα λοιπόν δεν αφήνει ασυγκίνητο το θεατή. Και αυτό που κάνουμε με την πρόζα, γιατί η μουσική από μόνη της έχει μια τεράστια δύναμη. Όταν μπει εμβόλυμα και η πρόζα, αυτό κάνει τον θεατή να γίνεται μέρος της παράστασης. Οπότε περνάει νερό η πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ζει μαζί μας πάνω σκηνή. Οπότε αυτό διαφοροποιεί τις παραστάσεις που κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Περνάει σαν νερό, λέει η παράσταση. Ο Κώστας, συμφωνεί ο Γιάννης, βλέποντας καταφατικά. Στην πραγματικότητα είναι όμως μια πάρα πολύ χορταστική παράσταση. Έτσι, μεγάλη είναι διάρκεια. 2 ώρες και 1/4. Είναι πολύ χορταστικό και πολύ απαιτητικό, βέβαια, και από τη δική σας πλευρά, που φαντάζομαι πόση αγωνία. Ακόμα και τώρα, είμαι βέβαιη γι' αυτό, ακόμα και τώρα που είναι κάτι το οποίο το έχετε βιώσει, το έχετε ετοιμάσει, το έχετε δοκιμάσει. Και πάλι έχετε αυτή την αγωνία και τη λαχτάρα. Φυσικά, γιατί το άγχος τώρα είναι να ξαναδώσουμε το ίδιο συνέστημα. Το έχουμε κάνει εν αγνία μας, μέσα σε εισαγωγικά. Τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε, γιατί ήδη το έχει δει ο κόσμος. Πολλοί θα έρθουν να το ξαναδούνε, έχουν πει στους φίλους τους, οπότε πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Αυτό σας κάνει να αισθάνεστε ακόμα πιο υπεύθυνοι απέναντι στο κοινό το οποίο έχετε και σας παρακολουθεί. Και πιστέψτε με, επειδή έχω βρεθεί στην παράσταση, σε προηγούμενη παράσταση, σε αυτό δεν είχα καταφέρει να έρθω και νομίζω ότι είναι λόγος για να το φροντίσω. Είναι τόσο ήσυχη, τόσο συντονισμένοι εκεί με τη διάθεση να ακούσουν και να μην χάσουν ούτε μία λέξη. Και φυσικά έχετε κάτι μαγικό, είστε παρέα, είναι σαν να είστε φίλοι. Γιατί σας βλέπω επί σκηνή σαν να είστε στο σπίτι σας, σαν να είμαστε εμείς στις πρόβες σας. Αυτό είναι μαγικό, δεν είναι κάτι ξύλινο. Είμαστε παρέα, είμαστε φίλοι πλέον. Έτσι, μπορεί να γνωριστήκαμε μέσα από αυτό το σχήμα κάποιοι, επειδή γνωριζόμασταν ήδη, αλλά προέκυψε παρέα, φιλία. Και έξω από τη συνεργασία, δηλαδή, έχουμε γίνει οικογένεια. Είμαστε οικογένεια πλέον. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα που λες, Γιάννη, και γενικά ο όρος οικογένεια, και μάλιστα με ανθρώπους που μπορεί να είναι και ετερόκλητες προσωπικότητες κατά κάποιον τρόπο, όμως σας συνδέει κάτι πολύ κοινό. Κάτι πολύ βασικό, το οποίο είναι το κοινό σας στοιχείο. Η αγάπη σας για το κομμάτι της μουσικής, η αγάπη σας για την τέχνη. Και εδώ θέλω να μου πεις, Κώστα, υπό τη γενική επιμέλεια του κ. Ντονάκη που ανέφερε προηγουμένως, πόσο σπουδαίο είναι να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο κύριος Αντωνάκης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Ηράκλειο και είναι τυχεροί οι Ηρακλειώτες που τον έχουμε. Θα πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Μαθητές ακόμη με τον Γιώργο τον Κρυσοτάκη, που είναι μέλος του Οδυπόρου, τότε ο κύριος Αντωνάκης είχαμε ένα σχήμα μαθητικό. Ο κύριος Αντωνάκης τότε λοιπόν είχε πρωτοφτιάξει το Πολύκεντρο Νεολαίας. Είχαμε κάνει κάποιες παραστάσεις στο Κηποθέατρο, μας είχε ακούσει και μας πρότεινε τότε, αφού είναι πολύ κέντρο νεολαίας, να το εγκαινιάσουμε. Αυτό το σχήμα. Για μας τότε, να μας δώσει κάποιος άνθρωπος τόσο σημαντικός του Ηρακλείου βήμα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να σου καθορίσει ολοκλήρωση τη ζωή μετά. Ο άνθρωπος αυτός δίνει πάρα πολλά στους νέους, είναι φοβερά υπομονετικός, η συνεργασία είναι άψογη, λειτουργεί όσο πρέπει, έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω, όσο πρέπει, δεν κάνει ούτε πιο λίγο, ούτε πιο πολύ. Και είναι μια ήρεμη δύναμη, έχουμε την εγγύησή του. Απίστευτο είναι και είναι έτσι βγαλωμένο από την καρδιά σας, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λόγια σας. Με τα εξαιρετικά όμως κείμενα, σίγουρα το διαμφισβήτω ταλέντο και τα εξαιρετικά κείμενα της Νίκης Τρουλινού. Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Η πένα της αγγίζει στην καρδιά. Γιατί και στην ΠΟΑΤ μας είχε κάνει τα κείμενα και είχαμε παρόμοια ανταπόκριση. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Δεν έτυχε, πέτυχε. Λοιπόν, πέτυχε όμως και κάτι άλλο. Το ότι δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, αλλά ταξιδεύει και στον Άγιο Νικόλαο και στα Χανιά. Και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος διαρκώς, ο κόσμος της Κρήτης μας παρακολουθεί. Συνηθίζει να λέει, μα μόνο στο Ηράκλειο γίνονται πράγματα και τα μοιράζεστε. Όχι. Γίνονται πράγματα σπουδαία και όλα αυτά ταξιδεύουν. Με μια σειρά παραστάσεων βλέπετε και βλέπουμε το πού και πότε. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο, γιατί πλησιάζουν οι μέρες για τη διπλή παράσταση στο Ηράκλειο. Λοιπόν, στο κινηματοθέατρο Αστόρια. Αστόρια, Τετάρτη και Πέμπτη, τώρα 6 και 7 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, και την Πέμπτη. Παρασκευή ταξιδεύουμε Άγιο Νικόλαο στο θέατρο Ρεξ. Και Σάββατο 9 του μήνα, Χανιά, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Εμείς όμως θα δώσουμε μέσα από την εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τη δυνατότητα στους δύο πιο γρήγορους που θα καλέσουν τώρα στο 2813-98.000 να κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Ανάλογα με το από πού μας παρακολουθείτε, θα ενημερώσετε και θα ισχύει για τον τόπο. Δηλαδή είτε για το Ηράκλειο, είτε για τον Άγιο Νικόλαο, είτε τα Χανιά. Οι δύο πιο γρήγοροι που θα καλέσουν τώρα. Πώς αισθάνεστε στη φάση αυτή που σας πετυχαίνω, γιατί πάντοτε σας φέρνω στο παραπέντε. Το έχω εγώ αυτό μια συνήθεια. Γιάννης ήρθε ακριβώς πάντως, πέντε. Ήταν just, μας άγχωσες λίγο Γιάννη, αλλά ήσουν Άγγλος, τι να σε πω, Βρετανό, ήσουν στην επέστατος, θα πω εγώ, χωρίς κοινικότητα. Ξέρω τη σημαντική στιγμή, την κατάλληλη στιγμή. Λένε ότι ο καλός βασιλιάς λέει, μπορεί να διατάξει ακόμα και τον ήλιο να ανατείλει. Να πει ηλιανάτιλε. Και να ανατείλει, αρκεί να ξέρει τη σωστή στιγμή. Τη σωστή στιγμή. Έτσι, γύρω κι εγώ βασιλιάς. Να δεις πως ανατέλει ο ήλιος. Λοιπόν, να μου αναφέρετε αν θέλετε τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο σχήμα ο Διπόρος, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει και εγώ αγχώνομαι. Να πούμε ένα τελευταίο, αν προλαβαίνουμε, ότι ευχαριστούμε πολύ και την περιφέρεια Κρήτης που στηρίζει την προσπάθειά μας και ετοιμάζουμε δύο ταξίδια μεγάλα. Το ένα στην Αμερική και το άλλο στη Γερμανία για αυτή την παράσταση. Για τον απόδειμο ελληνισμό. Ναι. Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε πολύ ιδιαίτερα τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος στις Αρχάνες το ανακοίνωσε, βγήκε πάνω στη σκηνή, δηλαδή για να μας χαρεί και το ανακοίνωσε. Και φαντάζομαι φανερά συγκινημένος σίγουρα και εκείνος. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Μια και μιλάμε για τις Αρχάνες, να πω ότι στις Αρχάνες με πλησίασε ένα ζευγάρι και μου είπε ότι ήρθαμε στο Ηράκλειο, σας ακούσαμε και ξαναήρθαμε να το ξαναδούμε, γιατί θέλαμε πολύ να το ξαναδούμε και αυτή τη φορά λέει είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε και τα μαντιλάκια μας μαζί. Αλήθεια. πόσο βασικό είναι αυτό, αλήθεια, να έρχονται, να το ζουν, να το βλέπουν, να το αγαπούν, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα καθημερινά να παρακολουθούμε τέτοιου τύπου παραστάσεις και επίπεδου και να ξανάρχονται. Να διορθώσω εδώ ότι δεν πάει στη μιζέρια το πράγμα, το ότι θα συγκινηθεί λίγο κάποιος και θα του φύγουν κάποια κλάματα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι δακρύβρεχτο, ναι, ή συγκινησιακά, ναι, που λέτε. Να μην μπερδευτούμε, ας πούμε. Δεν θα μελαγχολήσουμε, αλλά είναι όμορφο πράγμα να συγκινήσει. Ναι. Είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι αυτό που σας είπαμε προηγουμένως, της χαρμολύπης. Όλα αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Πολύ σύντομα να αναφερθούμε στους συμμετέχοντες στην ομάδα. Ωραία, Γιώργος Κριτσοτάκης, Μαρία Ιερωνήμου, να μην πω τι κάνει ο καθένας, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άρης Κουτεντάκης, Ζαχαρίας Δραμουντάνης, Αντώνης Νικολιδάκης, Γιάννης Κιαγιαδάκης, Κώστας Σπακιανάκης, Ζαχαρίας Δραμουντάκης, τον είπα, σκηνοθεσία Γιώργος Αντωνάκης, κείμενα Νίκη Τρουλινού, ερμηνεία ως ηθοποιός η Αδριανή Κυλάφη, κοινικά κουστούμια Άννα Χιλιατζάκη. Βίντεο Μανιδάκης Δευκαλίων και γραφιστικά ο Σπετσίδης ο Χρυσόστομος. Μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, και χορηγή επικοινωνίας, ο Όμιλος Κρήτη TV, πάλι ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.